Ακόμα έναν έργο ολοκληρώνεται στην επαρχία Αμχώστου. Είναι τα δικαστήρια, τα οποία θα λειτουργήσουν σε πλήρη μορφή από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Όπως βλέπετε, το κτίριο είναι σχεδόν τελειωμένο. Ο εργολάβος παραδίδει τέλος Ιουνίου. Και πλέον ακόμα έναν όραμα που είχαμε, το οποίο ήταν να τερματιστεί η ταλαιπωρία του πολίτη, η ταλαιπωρία των επαγγελματιών, που κάθε πρωί έπρεπε τα τελευταία 47 χρόνια να μεταβαίνουν στη Λάρνακα, θα πάρει τέλος. Και αυτό το οφείλουμε, ξεκάθαρα το λέω, στην κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος πραγματικά τηρεί όλες τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχει για αυτήν την ελεύθερη επαρχία. Τον ευγνωμονούμε και τον ευχαριστούμε. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι λόγω του ότι έναν πάγιο αίτημα της ελεύθερης επαρχίας Αμοχωστού επιτέλους υλοποιείται. Είναι έναν ωραιότατο δικαστικό μέγαρο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει σε μερικούς μήνες. Και είναι αυτό που χρειάζεται για την απονομή της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λόγω του ότι το ποινικό τμήμα της Αμχώστου, όπως γνωρίζετε, στεγάζεται σήμερα σε ένα κτίριο που δεν θεωρείται κατάλληλο για να λειτουργεί ως δικαστήριο. Επομένως, η λειτουργία του δικαστηρίου σε αυτό το κτίριο, με όλες τις ανέσεις και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για ένα δικαστικό μέγαρο, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει αφάνταστα ολόκληρη την περιοχή. Σημαντικό για την περιοχή, όπως είπε και ο φίλος Δήμαρχος, αυτό το έργο, γιατί σε μερικές εβδομάδες μια ταλαιπωρία 47 χρόνων για τον δικηγορικό κόσμο και όχι μόνο, και για τους πολίτες που αναγκάζονται για να παρουσιαστούν σε μια δίκη να μεταφέρονται καθημερινά στην επαρχία της Λάρνακας. Αγαπητέ μου Αδάμο, όμως εξίσου σημαντικό, ίσως πολύ πιο σημαντικό από το δικαστικό μέγαρο της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, είναι και η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και θέλουμε μια λειτουργική βουλή να επικρατήσει η σοβαρότητα έναντι του ανεύθυνου και ανέξοδου λαϊκισμού που ούστηλαν στις ελληνικές καλένδες αυτό που χρειάζεται ο τόπος και οι πολίτες. Τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης για να απονέμεται δίκαια η δικαιοσύνη, αλλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα.